Ευσοχότατε. Το Σεν Μόριτς είναι μια πόλη που έχει προσφέρει πολλά πράγματα στα χειμερινά σπορ. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας συγχαίρουμε ακόμα για τις ωραίες σοκολάτες της χώρας σας και τα νόστιμα τυριά. Νομίζω ότι κάποιος μίλησε για τυριά. Εγώ πάω να φάω κάτι. Έχω την εντύπωση πως ο Γουίλι θέλει να έρθει μαζί μου για να εγγενιάσουμε μαζί τους αγώνες. Μα τι λέει τώρα, έχει μεγάλη φαντασία αυτό το παιδί. Να. Μην ξεχνάτε πως ο κάθε νικητής των αγώνων θα παίρνει το μετάλλιο που αθλοθέτησε ο Σπορτ Μπίλι. Αυτός που θα μας συνοδεύσει τώρα είναι ο ξαδελφός μου, Μαρκ Σου, ο οποίος και θα λάβει μέρος σε τρεις συνολικά αγώνες. Ξέρω πως είσαι μεγάλος αθλητής, Σπορτ Μπίλι, αλλά με το σκι τι γίνεται. Το είχα ξεχάσει. Όμως ευχαριστώ πολύ που με έκανες να το ξαναθυμηθώ. Τι είναι αυτά εκεί τα πράγματα? Κοίταξε, κάθε μεγάλος αθλητής, όπως ξέρεις, έχει τα δικά του μυστικά κόλπα. Κι αυτά εκεί τα μεγάλα σαχλά προσωπικά κόλπα του Σπορτ Μπίλι θα με βοηθήσουν να εφαρμόσω τα μεγάλα σχέδιά μου. Πρέπει να φύγουμε αμέσως από το site. Ίσως αν τρώγατε κανένα φρούτο να έκανε καλό στην αγωνία σας, διαβολοτάτη. Ηλίθεια! Με το φαγητό μας ασχολούμαι τέτοιες στιγμές. Έχετε απόλυτα δίκιο, κακοτάτη μου. Καλύτερα να το κρατάς εσύ το μαγικό μου βαλιτσάκι τώρα που θα αγωνίζομαι. Έτσι δεν είναι, Λίλι? Ναι, έχεις δίκιο, Μπίλι. Πρέπει να το προσέχουμε. Χάι, η ευκαιρία για μας τώρα είναι πολύ μεγάλη. Ο Σπορτ Μπίλι έδωσε το μαγικό βαλιτσάκι στη Λίλι. Πολύ ωραία. Πού να φαντάζονται τι τους περιμένει. Γρήγορα, ρίξε τις ακτίνες για να κόψουν το σειρματόσκυλο. Μπορεί το βαλιτσάκι να χαθεί μέσα στο χώρο. Η επιθυμία σας εξεταλέστηκε, κοτάτι μου. Μίλη! Εγώ θα προσπαθήσω να σώσω αυτούς που προηγούνται, ενώ εσύ θα σταματήσεις το μηχάνημα, Γουίλι. Εμπρός, λοιπόν, δείξε κουράγιο. Τι κουράγιο μου λέει και κολοκύθια νερόβραστα. Εδώ βλέπω το χάρο με τα μάτια μου. Αυτό το χιόνι θα του σώσει. Σε ευχαριστούμε, Σπορτ Μπίλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αλλά χωρίς τη βοήθεια του Μπίλι δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Εγώ νομίζω πως τον βοήθησαν αυτά τα σούπερ σκι από το μικρό του βαλιτσάκι. Α, σε παρακαλώ, δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτό είναι το μικρό μυστικό μας, αγαπητέ Μαρκ. Μυστικό ή όχι, θα επιθυμούσα να είχα κι εγώ ένα ζευγάρι από αυτά τα θαυμάσια σκι. Δεν νομίζω, Μαρκ, να το λες αλήθεια. Αυτά και τα σκι δεν έχουν καμία σχέση με σένα. Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι το βαγιαστείο. Θαυμάσια η πόλη. Σάιπ, ετοιμάσου για ένα ταξιδάκι στη γη. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή για μερικά παιχνιδάκια στο χιόνι. Μα θα ξεπαγιάσω αν πάω εκεί κάτω σε εκείνο το μέρος, αχριοτάτη μου, κακία. Η ελβαγία ηλίθιο σκουλίκι είναι πολύ της μόδας, το ξέρεις. Είναι πολύ ύποπτο το σπάσιμο του σειρματόσκηνου του Ski Lift, Billy. Ελπίζω ο Σπόρτικος να μπορέσει να μας δώσει κάποια εξήγηση. Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο. Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο. Έλα, Σπόρτικος. Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο. Σπορτικούς,
τους μαγκούς. Γεια σου, Σπορτ Μπίλι. Κάνω τις καθημερινές 500 κινήσεις μου. 20, 21, 22, 23, 24. Γιατί, παιδιά μου, αυτή τη στιγμή δεν είστε στο Σεν Μόριτς για τους χειμερινούς αγώνες? Από το Σεν Μόριτς ερχόμαστε, Σπορτικούς. Αλλά δυστυχώς οι αγώνες διεκόπησαν για μια μέρα, ώσπου να διορθωθεί ο μηχανισμός του Ski Lift, ο οποίος χάλασε ξαφνικά. Για να το εξετάσουμε το θέμα. Ακτίνες λέιζερ κατευθυνόμενες από τον πλανήτη Βανδαλουσία κατέστρεψαν τα σειγματόσκηνα του Ski Lift. Η Βάντα λοιπόν, και για ποιο λόγο το έκανε? Άγνωστες οι προθέσεις της, αλλά αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τη γη. Άσχημα τα νέα. Και ποιος είναι ακριβώς ο προορισμός της? Σεν Μόριτς. Προθέσεις άγνωστες. Οτιδήποτε και να σχεδιάζεις, Πόρτικους, εμείς θα την περιμένουμε και θα προσέχουμε. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, παιδιά. Λοιπόν, Μαρ, είσαι έτοιμος για τους μεγάλους αυριανούς αγώνες? Ναι, είμαι έτοιμος. Θα έσπαγα όμως όλα τα αθλητικά ρεκόρ αν είχα το παλιτσάκι του Μπίλι. Σωστή η επιθυμία σου, έχεις δίκιο, νεαρά μου. Πρέπει να κλάσουμε αμέσως, Χάιπ. Ναι, να κλάσουμε, κακοτάδι μου. Ευχαρίστησή μας να τρώμε μαζί σου, Μαρκ. Ελπίζω η παρουσία μου να σας ανοίξει την όρεξη. Είπε πολλές φορές το Βίλι να μην τρώει έτσι. Ήρθε η ώρα νομίζω να πηγαίνουμε, Μπίλι. Μαρκ, καλή τύχη. Έχεις όλες τις ικανότητες για να νικήσεις ένα από τα αγωνίσματα αύριο. Εγώ θα προσπαθήσω να νικήσω και στα τρία. Σε ευχαριστώ για το μυστικό που μου είπες, Μπίλι. Το ξέρω ότι θα προσπαθήσεις όσο μπορείς. Θα είμαστε εκεί πέρα για να σε ζητοκραυγάσουμε. Ένα μήνυμα για τον κύριο Μαρκ Σόου, παρακαλώ. Ένα μήνυμα για τον κύριο Μαρκ Σόου. Εγώ είμαι ο Μαρκ Σόου. Η φωνή λοιπόν αυτού εκεί του ανθρώπου κάτι μου θυμίζει. Ναι, και εμένα δεν μου είναι άγνωστη. Ναι, κυρία, λέει εδώ, θέλει να κουβεντιάσει μαζί μου για ένα ενδιαφέρον διαφημιστικό πρόγραμμα στην τηλεόραση. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Πάω αμέσως να δω, παιδιά. Πήγαινε, Μαρκ, θα συναντηθούμε σε λίγο. Έλα μέσα λοιπόν, Βάντα, μην ανησυχείς καθόλου. Έδωσες το μήνυμά μου στον άνθρωπο, ηλίθεια. Ναι, μεγαλειωτάτη μου. Και τι έγινε? Ο αθλητής έρχεται να σε συναντήσει στο δωμάτιό σου. Πολύ ωραία. Αυτός τώρα πρέπει να είναι που χτυπάει την πόρτα. Εσένα δεν σε ενδιαφέρει η υπόθεση. Πήγαινε. Ναι, σας άκουσα. Περάστε παρακαλώ. Αγαπητέ κύριε Σόου, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Να συστηθώ. Είμαι η κυρία Βαντέλ, διαφημιστικός πράκτορ της τηλεοράσης. Γνωρίζω τις εκπληκτικές επιδόσεις σας και πιστεύω ότι αύριο θα είστε ο νικητής και των τριών αγωνισμάτων. Κι εγώ, κυρία, το ελπίζω. Αυτή η ελπίδα σας μπορεί να γίνει βεβαιότητα αν σας βοηθήσει κάτι σαν αυτό εδώ. Hey, αυτά εδώ τα σκι. Δεν θα κάνουν την ίδια δουλειά με του... Του Σπορτ Μπίλι? Ασφαλώς όχι. Αυτά εδώ είναι απομίμηση. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσες, κύριε Σόου, να χρησιμοποιήσεις μόνο για αύριο του Σπορτ Μπίλι τα πραγματικά. Δεν ξέρω, κυρία, δεν το νομίζω. Η εξαδέρφη μου είπε ότι... Μα ο Σπορτ Μπίλι, το μικρό βαλιτσάκι με τα τεχνάσματα, για μια μέρα δεν θα το χρειαστεί καθόλου. Αφού εξάλλου θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις δόξα και χρήματα. Έτσι δεν είναι? Σωστά, έχετε δίκιο. Αλλά πώς θα γίνει? Εγώ νομίζω... Εδώ υπάρχει η δύναμη που θα σε βοηθήσει, παιδί μου. Αύριο λοιπόν που θα τρώτε μαζί το πρωινό σας, μπορείς να κάνεις την αλλαγή. Πίνουμε λοιπόν στην υγειά σου, ξαδερφούλη μου, για να νικήσεις τα σημερινά αγωνίσματα. Καλή επιτυχία, Μαρκ. Ευχαριστώ πολύ. Α, ορίστε τι έκανα. Έριξα χωρίς να το θέλω την πετσέτα μου στο πάτωμα. Hey, τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά? Λέω να πηγαίνω λίγο νωρίτερα για να προετοιμαστώ. Το πρωινό σου, έχεις ανάγκη από τερμίδες? Υπάρχουν εδώ μέσα, Λίλη, αυτά που χρειάζομαι. Καλή σου επιτυχία. Θα σας ξαναδώ, νικητής. Σας πληροφορώ ότι την έκανε την αλλαγή, μεγαλειωτάτη. Όλα είναι εντάξει. Ωραία. Και τώρα ας τακτοποιήσουμε τον Σπορτ Μπίλι που δεν έχει το μαγικό βαλιτσάκι του. Μια στιγμή. Τι συμβαίνει, Σάιμ? Αυτή τη στιγμή ο Σπορτ Μπίλι και η παρέα του κατευθύνονται προς την έξοδο. Κινδυνεύω λοιπόν να μην μπορέσω να χρησιμοποιήσω τις ακτίνες θανάτου λέιζερ. Τρέξε να κρυφτείς, ηλίθεια! Είναι πολύ όμορφη μέρα για τους αγώνες. Δεν καταλαβαίνω. Τα τεχνάσματα από το μαγικό μου βαλιτσάκι δεν λειτουργούν.
Με τα πόδια, Λίλια, στρέξουμε γρήγορα. Γρήγορα, κομπιούτερ, δώσε μας τα στοιχεία προελέψεως αυτής της χιονοστιβάδας. Απότομος γεωλογική μεταβολή σε αργυλώδες έδαφος αγνώστου προελέψεως. Λίλη, σκέφτηκα ότι ίσως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι με τους προωθητήρες του διαχρονόπλου. Τώρα τα καλά μου παιδιά κατευθύνονται προς τη χιονοστιβάδα. Ο Σπορτ Μπίλ είναι τελείως ανίσχυρος χωρίς τα τεχνάσματα από το μαγικό του βαλιτσάκι. Εσύ, ηλίθιο πλάσμα, καλά θα κάνεις να εξαφανιστείς, να μη σε ξαναδώ μπροστά μου! Με καλά, όλο εγώ την πληρώνω. Εγώ ήμουν σίγουρος για την επιτυχία. Γιατί ψάχνεις το μαγικό βαλιτσάκι, Λίλη? Όλα αυτά τα πράγματα είναι από μίμηση των δικών μας, Μπίλι. Είμαι σίγουρη πως κάποιος μας ξεγέλασε. Ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο? Εύχομαι με όλη μου την καρδιά να μην είναι αυτός που το πτεύουμε. Με αυτά τα υπέροχα σκι θα νικήσω. Ουνάρας Μαξόου, ξεκίνησε! Αυτή τη στιγμή πετάει σαν πραγματικό πουλί! Έφτασε 200 μέτρα πιο μακριά από το τελευταίο αγωνιζόμενο! Ωραία! Τέτοια επιτυχία δεν την έχω ξαναδεί στη ζωή μου! Κι εγώ το ίδιο, Λίλη! Πρέπει να πάνε αμέσως εκεί κάτω. Δεν πρέπει να ανακαλύψει τίποτα από τι έγινε ο Σπορτ Μπίλι. Ο νεαρός πρέπει να ξανανικήσει. Εγώ είμαι εδώ, κακοτάτη μου, και είμαι πάντα στις διαταγές σας. Αυτή τη στιγμή ο Μαρκ Σόου ετοιμάζεται για την τεχεία κατάβαση. Μη χάνεις καιρό, Σάιμ. Αν αποτύχεις την αποστολή σου, θα σε τιμωρήσω με τον σκληρότερο τρόπο. Τρέχω γρήγορα, μην εκνευρίζεστε. Για να δω τώρα. Θαυμάσια. Με αυτά τα πέδιλα πρέπει να νικήσω οπωσδήποτε και σε αυτό το αγώνισμα. Πρόσοχοι, οι αθλητές που συμμετέχουν στην ταχεία κατάβαση να προσέλθουν στο σημείο εκκινήσεως. Ήρθε η ώρα, ας πηγαίνω λοιπόν. Δεν μου μένει τίποτα άλλο από το να κλέψω εγώ το μαγικό βαλιτσάκι και να το χρησιμοποιήσω για τα σατανικά μου σχέδια. Κι αν εκείνος ο Σπορτ Μπίλι προσπαθήσει να με εμποδίσει, θα είναι πραγματικά η τελευταία φορά που θα το κάνει στη ζωή του. Δεν θέλω να δω τον Μαρκ. Ναι, τώρα είμαι βέβαιος κι εγώ, Λίλη. Πρέπει να το σταματήσω πριν προκαλέσει ατύχημα και στους άλλους. Προς τα που πήγε, εξαφανίστηκε. Από αυτό το μέρος, νομίζω. Πρέπει να τον βρω οπωσδήποτε. Φοβάμαι μήπως δημιουργήσει μεγάλο κακό. Εγώ τρέχω στο διαχρονόπλιο. Εσύ, Λίλη, ψάξε να βρεις τον εξάδελφό σου. Μην ανησυχείς και θα το πάρω το μαγικό βαλιτσάκι. Έλα, Γουίλη. Ωχ, ξανά άρχισαν οι φασαρίες. Σε ένα αγώνισμα πρέπει να νικήσεις ακόμα και το τριπλό βραβείο είναι δικό σου, Μαρκ. Θα χαρώ πολύ αν το πετύχω αυτό. Αλλά δημιούργησα κάποιο πρόβλημα με τα προηγούμενα χιονοπέδιλα. Εύχομαι να μην με ανακαλύψουν και αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά θα σε ανακαλύψουν οπωσδήποτε. Αυτή τη στιγμή, στη βίστα για το τρίτο αγώνισμα, εισέρχεται ο μεγάλος αθλητής, Μαρκ Σόου. Και αυτή τη φορά θα νικήσω. Hey, πού πήγε η κυρία Βαντέλ? Μαρκ, μια στιγμή. Τι θέλεις, Λίλη? Σε παρακαλώ πολύ να μου πεις την αλήθεια. Καλύτερα μετά το αγώνισμα, Λίλη. Όχι, Μαρκ, δεν γίνεται. Τώρα πρέπει.
πρέπει να μάθω την αλήθεια. Εσύ δεν άλλαξε γλυφά το μικρό βαλιτσάκι του Sport Billy με ένα άλλο ψεύτικο βαλιτσάκι. Μαρκ, έτσι δεν είναι. Στη θέση σου, Μαρκ, έτοιμο! Θα νικήσετε τώρα. Ναι, το άλλαξα, αλλά η κυρία Βαντέλ με βοήθησε. Η Βάντα! Η Βάντα! Έτοιμο! Ήθελα να το επιστρέψω, Λίλη, αλλά εξαφανίστηκαν όλα. Έφτασε η στιγμή, Μαρκ. Δεν έχεις να χρησιμοποιήσεις κάτι άλλο για αυτό το αγώνισμα. Τώρα! Όχι μόνο αυτό έχω. Μαρκ, πώς θα σταματήσω τώρα. Α, έβγαλε και πτερά. Τι μπορώ να κάνω. Σπορμπίλη. Σπορμπίλη, μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω πολύ καθαρά, Λίλη. Ανακάλυψα, ξέρεις, τη Βάντα με το μαγικό μου βαλιτσάκι. Θα κάνω τώρα μια προσπάθεια να της το πάρω με τη διαστημική λαβίδα. Πρώτον, Σπορμπίλη έχασε το μαγικό του βαλιτσάκι. Τώρα θα καταστρέψω και το διαχρονόπλοιό του. Λίλη, εσύ και ο Γουίλι να έχετε τα μάτια σας 14. Εγώ θα απασχολήσω τη Βάντα και βάζω σε ενέργεια το πεδίο δυνάμεων. Εντάξει, έγινε, Σπορμπίλη. Μου απέστρεψε τις ακτίνες μου! Μπορεί να κατάφερε ο Σπορτβίλη να εξουδετερώσει αυτό το μοναδικό μου όπλο, αλλά εγώ θα τον πολεμήσω με τα δικά του όπλα. Τι γίνεται με αυτό εδώ, γιατί δεν λειτουργεί? Φοβάμαι ότι μας πήραν το πραγματικό μαγικό βαλιτζάκι και μας άφησαν το ψεύτικο. Αυτό που λες, Σάιπ, ξέρεις τι σημαίνει για σένα? Ξέρω. Τι θα μου κάνετε? Δεν έχεις καθόλου φαντασία. Προτιμάω να μην έχω. Θα προσπαθήσω να τον σώσω. Θα σου δώσω ένα ανεξίπτωτο, να πηδήσεις αμέσως για να σωθείς. Αν όμως εγκαταλείψω αυτό το σκυμόνο του, κινδυνεύει τόσος κόσμος εκεί κάτω. Πολύ καλά το σκέφτηκες, αλλά θα το κατευθύνω εγώ από το διαχρονόπλοιο. Μην ανησυχείς, Μαρ, καθόλου. Πάρε το ανεξίπτωτο και πήδησε όταν πάρει τις κανονικές του διαστάσεις. Ωραία! Και τώρα η σειρά του επιταμένου τεχνάσματος. Φωνητικός διαγέρτης. Φοβάμαι μήπως χάσω την ισορροπία μου. Πρέπει να πέσω όρθιο στο έδαφος. Για το δικό μας καλό εύχομαι να τα καταφέρει ο Σπορτ Μπίλι. Εγώ όμως νομίζω, Γουίλι, ότι βρίσκεται πολύ μακριά από την επίδραση του φωνητικού διαγέρτη. Επαναλαμβάνω, φωνητικός διαγέρτης εξ αποστάσεως κατεύθυνσης προς έλκυθρο. Σμικρίσου και να επιστρέψεις στη θέση σου. Σμικρίσου και να επιστρέψεις στη θέση σου. Να επιστρέψεις στη θέση σου. Ωραία! Τώρα ησύχασα γιατί βρίσκεσαι στην πραγματική σου θέση. Τα τεχνάσματά μου μόνο καλό θέλω να κάνουν. Αγριοντάτη μου, πάλι μας νίκησε ο Σπορτ Μπίλι. Και τώρα, μεγάλη μου βασίλισσα, τι σκέφτεσαι να κάνουμε? Θα κατευθυνθώ στα νότια του διαστήματος για τη Βανδαλουσία με το διαστημόπλιο. Και εγώ πού θα πάω? Εσύ θα μείνεις εδώ και θα ταλαιπωρηθείς, ηλίθιος κουλίκι! Λοιπόν, Μαρκ, ελπίζω να κατάλαβες καλά τα προβλήματα που δημιούργησες εδώ αποφεύγοντας να παίξεις τίμιο παιχνίδι. Το κατάλαβα, Σπορτ Μπίλι. Και μετά νιώσα ειλικρινά για όλα όσα έκανα. Εύχομαι να καταλάβει τη μεταμέλειά σου και η Αθλητική Επιτροπή. Εμπρός, ξεκινάμε, παιδιά. Τελείωσε και αυτή μας η αποστολή. Σε παρακαλώ, Μπίλι, ας μείνουμε λίγο ακόμα για να αφήσουμε το Γουίλι να παίξει με το χιόνι που του αρέσει τόσο. Ωραία δεν ήταν η Ελβετία, Γουίλι? Η Ελβετία είναι πολύ όμορφη, εγώ όμως ξεπάγιασα μέσα σε όλη αυτή την περιπέτεια. Μπίλι, τα σημερινά σπόρ ήταν πραγματικά θαυμάσια. Τελικά καταφέραμε να μην περάσουν τα κόλπα της Βάντας. Εγώ κατάφερα να κάνω το σάιπιονο στη Βάδα. Το ξάδερφός μου ο Μακ πήρε ένα πάρα πολύ καλό μάθημα. Και εγώ συμφωνώ, Λίλη. Σε κάθε αγώνισμα, αν ακολουθούμε σωστά τους κανόνες του παιχνιδιού, θα είμαστε πάντα εμείς οι ηθικοί νικητές.
Κακά!